Κοντά μας ο κύριος Λουκάς Γκουρτσογιάννης. Ποιος είναι ο σκοπός της επίσκεψης σας αυτή τη φορά σε ένα στοιχείο? Θέλουμε να ενημερώσουμε τα παιδιά των σχολείων και το γενικότερο κοινό βέβαια για την προσπάθεια που κάνουμε να αναβιώσουμε την ιστιοπλοεία στην Ελλάδα σαν μέσο μεταφοράς προϊόντων και ακόμα και ανθρώπων. Το πανί είναι η παράδοση της Ελλάδας, είναι κρίμα ότι έχει χαθεί πια σαν μέσο μεταφοράς. Πολλοί κόσμοι ακόμα θυμάται τα παραδοσιακά σκάφη, τα ιστιοφόρα τα οποία μεταφέρονται. Και έτσι ήρθαμε σήμερα στο σχολείο Teens να παραδώσουμε, να δείξουμε στα παιδιά αυτή την προσπάθεια που κάνουμε, καθώς και να τους ενημερώσουμε για υποτροφίες οι οποίες δίνονται, για εκπαίδευση σε ιστιοπλοϊκό μεγάλο, που μοιάζουν περισσότερο και με τις συνθήκες εργασίας σε πραγματικά εμπορικά σκάφη. Η προσπάθεια μας αυτή έχει λόγο οικολογικό, διότι σίγουρα το πετρέλαιο δημιουργεί προβλήματα και η μόλυνση από τα πλοία είναι αρκετά σημαντική. Το δεύτερο είναι ότι το πετρέλαιο σιγά σιγά θα τελειώσει και εν πάση περιπτώσει ίσως θα απαγορευτεί πριν προλάβει να τελειώσει. Και επομένως πρέπει να ξεκινήσουμε πάλι, να γυρίσουμε στην παλιά μας τέχνη, όπου είναι από το παλαιολιθική εποχή, και να μπορέσουμε να ξαναφέρουμε τη μεταφορά με το πανί όπως γινόταν μέχρι πριν ακόμα λίγα χρόνια, θα έλεγα. Είναι μια μεταφορά σίγουρα πιο σίγουρη, πιο ασφαλής, απλά είναι και λίγο πιο χρονοβόρα. Είναι πιο χρονοβόρα, αλλά όχι και τόσο πολύ. Δηλαδή, τα πιο γρήγορα από τα εστιοπλοϊκά, τα εμπορικά εστιοπλοϊκά, τα clippers που λέγανε, που περνάγανε τον Ατλαντικό, είχαν ταχύτητα όσοι έχουν και τα σημερινά εμπορικά, που κάνοντας οικονομία στο πετρέλαιο, έχουν κατεβάσει τις ταχύτητές τους. Άρα, δεν είμαστε πολύ μακριά. Από θέμα απήγησης και ανταπόκρισης, ευχαριστημένος εδώ στοιχείο. Στοιχείο είχα μια εξαιρετική υποδοχή το Μάιο που περάσαμε, που είχαμε το σκάφο με το οποίο κάναμε τις μεταφορές. Μας βοήθησε πάρα πολύ ο Δήμος και ο Ναυτικός Όμιλος. Και τώρα πάλι έχουμε μια καλή υποδοχή. Σήμερα κάνουμε την πρώτη παρουσίαση και μέσα στη βδομάδα θα έχουμε κάνει ολοκληρώσει τρεις. Άλλη μία θα είναι στις Συνούσες και μία στα Καρδάμιλα. Άρα θεωρώ ότι είναι η καλύτερη υποδοχή που μπορούσαμε ποτέ να έχουμε. Υπάρχει κάποιος περιορισμός στον όγκο, στο βάρος των μεταφερόμενων φορτίων ή... Κοιτάξτε, τα σκάφη με τα οποία κάνουμε το δείγμα, αν θέλετε, είναι σκάφη από τα κοινά ιστιοπλοϊκά τα οποία νοικιάζονται και επομένως μπορούν να μεταφέρουν μερικούς τόνους, ένα τόνο, δύο τόνους, πέντε τόνους, κάπου εκεί. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν σχέδια για κατασκευή νέων ιστιοπλοϊκών, τελείως νέας τεχνολογίας, σύγχρονων, τα οποία μπορούν να μεταφέρουν χιλιάδες τόνους. Και αυτά είναι στα σκαριά, έχουν πληρωθεί σχέδια και από την Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο ακριβώς την οικονομία του στο πετρέλαιο και επομένως έχουμε ένα μέλλον που θα είναι το καινούριο ξεκίνημα της ιστιοπλοείας σαν μέσο μεταφοράς. Ευχαριστούμε και καλή συνέχεια στο έργο σας. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.